Γεια σας κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν κομμάτι του μαθήματος, στο παρόν βίντεο, θα δείξουμε την μέθοδο της διχοτόμησης και πώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό ριζών κάποιων εξισώσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε ως παραδείγματα κυρίως απλές πολυονημικές εξισώσεις, οι οποίες βέβαια μπορούν να λυθούν και με άλλους τρόπους και όχι μόνο με τη μέθοδο της διχοτόμησης ή κάποια άλλη αριθμητική μέθοδο. Ωστόσο, οι πολυονημικές εξισώσεις μας είναι πάρα πολύ έτσι γνωστές και γνώριμες και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη λύση και με άλλες μεθόδους. Θα δούμε επίσης στο τέλος του παρόντος μαθήματος και κάποιες άλλες έτσι πιο σύνθετες περιπτώσεις. Η διαδικασία, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ παλιά, χρονολογείται δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μην πω και αιώνες, και είναι πάρα πολύ απλή σαν ιδέα. Βασικά στηρίζεται στο θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής και από εκεί και μετά αυτό το οποίο κάνει αυτή η μέθοδος είναι το εξής. Από τη στιγμή, αν ξεκινήσουμε από δύο τιμές, δύο όρια του Χ, ένα δηλαδή διάστημα τιμών του Χ, στα άκρα των οποίων αυτού του διαστήματος η συνάρτηση που εξετάζουμε έχει ετερόσημες τιμές, είναι ετερόσημο δηλαδή το ψ, τότε αναγκαστικά υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια. Το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι για αρχή είναι μία πολυονημική συνάρτηση τρίτου βαθμού, το γράφημα της οποίας το βλέπετε εδώ, τουλάχιστον από το μείον 3 ως το 6, από εκεί και μετά νομίζω όλοι καταλαβαίνετε λόγω της στοιχειώδους ανάλυσης συνάρτησης από εδώ, ότι από εδώ και πέρα οι τιμές αυξάνονται συνέχεια, από εδώ και κάτω οι τιμές μειώνονται συνέχεια, η εξίσωση χ τρίτης μείον 6 χ τετράγωνο μείον χ συν 30 αναμένεται να έχει τρεις ρίζες, είναι αυτές εδώ σε αυτή την περιοχή, ανάμεσα δηλαδή στο μείον 3 και στο 6. Τι λέει αυτό το θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής και γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη μέθοδο της διχοτόμησης? Ότι για παράδειγμα, αν σταθούμε εδώ σε αυτή την ρίζα η οποία είναι το 5, αν έχουμε για παράδειγμα την τιμή 4 και την τιμή 6, στο 4 η συνάρτηση έχει αρνητική τιμή, στο 6 η συνάρτηση έχει θετική τιμή. Το θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής μας λέει ότι οπωσδήποτε ανάμεσα στο 4 και στο 6 θα υπάρχει μια ρίζα της εξίσωσης, η οποία εδώ από το γράφημα δίνεται να είναι το 5. Ξεκινάμε με το γράφημα μιας της συνάρτησης, της παράστασης για την οποία θέλουμε να υπολογίσουμε τη ρίζα, κυρίες και κύριοι, για τον απλούστατο λόγο ότι κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά αυτό είναι και το πρώτο βήμα. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά που πολλές φορές έχουμε πει στο μάθημα, το να προσπαθούμε να μελετήσουμε μια παράσταση, συνάρτηση κτλ. Χωρίς να έχουμε δει το γράφημά της, είναι λίγο πολύ, κατά κάποιο τρόπο, στραβός τρόπος να ξεκινήσει κανείς αυτή την διαδικασία. Οπότε πριν απ' όλα ξεκινήστε με το γράφημα να έχετε μια εκτίμηση για το πού περίπου βρίσκονται οι ρίζες της παράστασης τις ρίζες τις οποίες θέλετε να υπολογίσετε. Πιθανότατα οι ρίζες δεν θα είναι ακριβείς αριθμοί, αν θέλετε ακέραιοι αριθμοί, όπως αυτό το απλό παράδειγμα που έχουμε κάνει εμείς εδώ, αλλά τέλος πάντων θα έχετε μια καλή ιδέα για το περί τίνος πρόκειται. Η μέθοδος, κυρίες και κύριοι, της διχοτόμησης βασίζεται σε μια απλή διαδικασία, την οποία θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε κι εμείς, τουλάχιστον σε κάποια απλοϊκή εκδοχή της, γιατί αν θέλουμε να είμαστε έτσι τέλειοι θα πρέπει να προσθέσουμε αρκετά ακόμη σε αυτά που θα δείξουμε στο πρόγραμμα σε λίγο, αλλά τουλάχιστον σε μια βασική της έτσι μορφή έχει να κάνει με τα εξής. Παίρνουμε δύο αρχικά σημεία, κυρίες και κύριοι, το Χ1 και το Χ2. Τα όρια δηλαδή μέσα στα οποία εκτιμούμε ότι υπάρχει ρίζα αυτής της παράστασης, αυτής της εξίσωσης. Συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα κατά κάποιο τρόπο είτε το Χ1 είτε το Χ2 να είναι ήδη ρίζες. Για παράδειγμα εδώ μπορούμε να βρέσουμε τη ρίζα ανάμεσα στο 3 και στο 6. Το 3 είναι μια ρίζα, οπότε αυτό το ενδεχόμενο καλό είναι να το εξετάσουμε από την αρχή πριν προχωρήσουμε παρακάτω και να πούμε ότι αν το F του Χ1 ή το F του Χ2 είναι 0, δηλαδή είναι ρίζες το Χ1 ή το Χ2, επέστρεψε αυτή τη ρίζα και τερμάτισε τη διαδικασία. Σταματάμε εδώ, δεν πάμε παρακάτω. Δεν εφαρμόζουμε καμία μέθοδο διχοτόμησης. Τώρα, θα τερματίσουμε τη διαδικασία, κυρίες και κύριοι, επίσης, ανεπιτυχώς αυτή τη φορά, χωρίς δηλαδή να βρούμε κάποια ρίζα, αν τα F του Χ1 και F του Χ2 είναι ομόσημα. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, δώσουμε εδώ τις τιμές, π.χ. το μείον 1, που έχουμε θετική τιμή,
Και το ένα που έχουμε εδώ, τότε ανάμεσα στο μείον ένα και στο ένα δεν υπάρχει ρίζα της συνάρτησης αυτής, της εξίσωσης αυτής, και θα πρέπει να σταματήσουμε τη διαδικασία. Ακόμα όμως, αν δώσουμε για παράδειγμα το μείον ένα όπως εδώ και το έξι όπως εδώ, που ανάμεσά τους υπάρχουν δύο ρίζες, αυτό η μέθοδος της διχοτόμησης δυστυχώς δεν μπορεί να το βρει. Δηλαδή, αν τα όρια τα οποία δίνουμε είναι ως προς το ψ ομόσημα, είτε υπάρχουν μηδέν ρίζες, είτε υπάρχουν δύο, είτε υπάρχουν περισσότερες, τότε, όπως δύο όπως αυτό εδώ το παράδειγμα, τότε απλά η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να τις βρει. Οπότε πάλι θα πρέπει να τερματίσουμε τη διαδικασία. Εδώ δηλαδή στο 3 δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ρίζες ανάμεσα στο χ1 και στο χ2. Σημαίνει ότι η διαδικασία, η μέθοδος της διχοτόμησης δεν μπορεί να τις βρει, αλλά η διαδικασία αυτή θα πρέπει να τερματιστεί. Λοιπόν, με την ευκαιρία διορθώστε και αυτό εδώ το κάπα που λείπει από τη λέξη διαδικασία. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, αν όλα αυτά τα περάσουμε, δηλαδή δεν τερματίσουμε πρόωρα τη διαδικασία, είτε με επιτυχία, γιατί κατά κάποιο, ας πούμε, τυχερό τρόπο δώσαμε τη ρίζα ήδη, ή γιατί δεν μπορεί η μέθοδος να εφαρμοστεί, τότε θα ξεκινήσουμε τη μεθοδολογία της, τη μέθοδο της διχοτόμησης εδώ στο βήμα 4 με τον εξής απλό τρόπο. Έχουμε δύο αριθμούς, δύο άκρα ενός διαστήματος, το χ1 και το χ2. Θα βρούμε το μέσο τους εδώ, το χ1 συν χ2 δια 2. Στη συνέχεια θα βρούμε αυτό το f του χ, δηλαδή την τιμή που τη συνάρτησης πάνω σε αυτό το σημείο, στο μέσο. Τώρα προσέξτε λίγο τι κάνουμε. Αυτή η τιμή εδώ μπορεί να είναι η ρίζα, δηλαδή το μέσο αυτό εδώ μπορεί να είναι η ρίζα και να τερματίσει τη διαδικασία. Να πούμε για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο, αν εδώ δώσουμε το 4 και το 6, έχουν μέσο το 5, το 5 είναι η ρίζα, οπότε τερματίζουμε τη διαδικασία. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει πιθανότητα αυτή εδώ η διαφορά να είναι πάρα πολύ μικρή, και θα γυρίσουμε λίγο σε αυτό εδώ το σημείο να πούμε τι είναι πολύ μικρή. Οπότε και πάλι τερματίζουμε την διαδικασία. Δεν θα αν δηλαδή το χ1 και το χ2 είναι πάρα πολύ κοντά, δεν έχει νόημα με τους όρους της διαδικασίας της διχοτόμησης να ξαναβρούμε τη μέση τιμή τους κτλ. Τερματίζουμε εδώ δηλαδή τη διαδικασία και παίρνουμε το χ σαν ρίζα. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, κάνουμε έναν έλεγχο, αν δεν τερματιστεί η διαδικασία. Αν αυτή εδώ η παράσταση έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή αν το f του χ1 είναι ομόσημο με το f του χ, ή αν θέλετε αν το f του χ είναι ομόσημο με το f του χ1, τότε το χ1 παίρνει την τιμή του χ2, του χ. Κρατάμε δηλαδή την αρχική τιμή του χ2, το δεξιό όριο του διαστήματος που είχαμε δώσει στην αρχή, και αλλάζουμε το αριστερό όριο. Αλλιώς, αν ισχύει αυτή η παράσταση, δηλαδή αν είναι ετερόσημη αυτή εδώ τα πρόσημα, αυτό εδώ το γινόμενο, το f του χ έχει άλλο πρόσημο από το f του χ1, τότε αλλάζουμε το χ2. Έχουμε δηλαδή ένα χ1 και ένα χ2 και στη συνέχεια μέσω αυτής της διαδικασίας αλλάζουμε πότε το χ1 και πότε το χ2 με το μέσο των χ1 και χ2 ανάλογα με το πρόσημο που έχουν αυτές οι παραστάσεις. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία ώσπου κάποια στιγμή είτε να πέσουμε στο F του χ ή στον 0, είτε αυτή εδώ η διαφορά να γίνει πάρα πολύ μικρή, οπότε λέμε ότι το χ1 πια σχεδόν ταυτίζεται με το χ2, άρα επομένως και με το μέσο όρο τους, οπότε πρακτικά σταματάμε τη διαδικασία. Αυτή εδώ η συνθήκη τερματισμού, θέλω να σας πω από την αρχή ότι δεν είναι πάντοτε και η πιο σωστή που χρησιμοποιούμε, η απόλυτη διαφορά δηλαδή. Μια καλύτερη διαδικασία είναι να χρησιμοποιήσουμε το σχετικό σφάλμα του χ. Το χ, όπως βλέπετε, είναι μια ακολουθία τιμών, συνεχώς αλλάζει, γιατί είναι κάθε φορά μέσος όρος δύο διαφορετικών αριθμών. Επομένως, καλό είναι να κρατάμε αυτές τις τιμές και να βρίσκουμε το σχετικό σφάλμα τους, και αυτό το σχετικό σφάλμα να ελέγχουμε αν είναι πολύ μικρό. Ωστόσο, η παράσταση αυτή είναι αρκετά πιο απλή και θα μας διευκολύνει λίγο και στον προγραμματισμό, έτσι ώστε να τα πούμε στην ώρα μας αυτό το μάθημα. Τη διαδικασία αυτή εδώ μπορείτε να τη δείτε γραφικά, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σχήμα το οποίο το έχω πάρει από εδώ, από το site, αντίστοιχο site της Wikipedia. Μας δίνεται με την άδεια GPL. Μπορούμε στοιχειοδός να το χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα. Δεν είναι τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι αν έχουμε ένα στοιχείο α1, ένα σημείο α1 και ένα σημείο β1, τα όρια δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν σαν χ1 και χ2,
υπολογίζουμε αυτό το τα F τις τιμές της συνάρτησης, της παράστασης. Αν είναι εταιρόσημο όπως εδώ, τότε η συνάρτηση έχει οπωσδήποτε ρίζα μέσα σε αυτό το στοιχείο. Βρίσκουμε το μέσο τους που εδώ πέφτει σε αυτό το σημείο και επειδή είναι ομόσημο με το B1 το ονομάζουμε εδώ B2. Οπότε βλέπετε ότι ουσιαστικά τώρα η ρίζα είναι εδώ μέσα. Είχαμε ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών. Τώρα έχουμε ένα μικρότερο, έχουμε το μισό. Στη συνέχεια εξετάζουμε πάλι το πρόσημο αυτό και αυτό. Αυτά εδώ είναι επίσης ετερόσημα, οπότε πάλι έχουμε μέσα μία ρίζα. Ωστόσο τώρα πια αλλάζουμε αυτό εδώ το σημείο, ανάλογα πάλι με τα πρόσημα. Έχουμε πάρει δηλαδή ένα μικρότερο εύρος, ένα μικρότερο εύρος στην επανάληψη της διαδικασίας και το καθεξής. Αυτή την αλλαγή στο εύρος την πετυχαίνουμε αλλάζοντας πότε το ένα άκρο και πότε το άλλο, ανάλογα με τα πρόσημα που έχει η τιμή της συνάρτησης σε αυτό το σημείο. Αν ταιριάζει δηλαδή είτε με το δεξί άκρο είτε με το αριστερό. Ας πάμε λίγο να δούμε τώρα λίγο μια υπολογιστική λύση, κυρίες και κύριοι. Ας το διορθώσουμε αυτό εδώ. Ας πάμε να δούμε λοιπόν μια υπολογιστική λύση, κυρίες και κύριοι, σε αυτό εδώ το μέρος. Θα σας πω λίγο το εξής. Στο πρόγραμμα θα χρειαστούμε απλές, πώς το λένε, βιβλιοθήκες, κατά την IO Stream, τη Math και την STDO, για λόγους εισόδου-εξόδου την πρώτη και την τρίτη και γιατί πιθανά να χρειαστούμε κάποιες μαθηματικές συναρτήσεις και οπότε πρέπει να καλέσουμε την βιβλιοθήκη Math. Προς το παρόν, επειδή χρησιμοποιούμε απλά πολυόνυμα, η μόνη συνάρτηση που θα χρειαστούμε είναι η συνάρτηση της απόλυτης τιμής, την οποία παρακάτω στο πρόγραμμα θα τη συναντήσουμε κάπου εδώ στη γραμμή 75, αλλά πιθανά να έχουμε τετραγωνικές ρίζες, ύψος σε δύναμη και διάφορες άλλες, ημίτωνα, συνημίτωνα κτλ. Τώρα προσέξτε λίγο τη διαδικασία, κυρίες και κύριοι. Θα χρειαστούμε μία τιμή, την οποία εδώ πέρα από τη λέξη tolerance την ονομάζω toll, η οποία πρέπει να είναι γενικά ένας μικρός θετικός αριθμός, κατά τα γνωστά, σε κάθε πρόγραμμα που έχουμε γράψει, που χρησιμοποιούμε την έννοια της σύγκλησης, θυμάστε ότι ορίζουμε έναν πολύ μικρό θετικό αριθμό που μας λέει πότε θα τερματίσουμε αυτή τη διαδικασία σύγκλησης. Ο αριθμός που έχω δώσει εδώ εγώ είναι το 10 στη μείον 6, το 1 εκατομμυριοστό, είναι τυπικό έτσι, σφάλμα σύγκλησης πολλών μεθοδολογιών. Μπορούμε να το αυξομοιώσουμε ανάλογα αν θέλουμε μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα μας βολεύει να ορίσουμε μία συνάρτηση της οποίας ψάχνουμε να βρούμε τη ρίζα. Το F του Χ δηλαδή, να το γράψουμε σαν F του Χ ίσον με το 0, έτσι ώστε να το καλούμε κάθε φορά που χρειαζόμαστε την παράσταση. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε, αλλά θα μας βολέψει πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το να γράψουμε μία συνάρτηση διπλής ακρίβειας ως προς το Χ που επιστρέφει μια τιμή διπλής ακρίβειας. Και εδώ γράφουμε απλά την παράσταση του πολυονύμου ή οποιαδήποτε άλλη αλγεβρική παράσταση της οποίας θέλουμε να υπολογίσουμε τη ρίζα. Εδώ έχουμε το χ τρίτης μείον 6 χ τετράγωνο μείον χ συν 30 ίσον με το 0. Από εκεί και μετά τώρα στη main, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε λίγο στοιχειοδός τι κάνουμε. Θα χρειαστούμε τιμές όπως είναι το χ1 και το χ2 τα οποία μας τα δίνει ο χρήστης και είναι τα όρια αυτής της διαδικασίας, καθώς και τη μέση τιμή τους την οποία υπολογίζουμε διαδοχικά. Και εδώ στη γραμμή 19 με λίγα λόγια γράφουμε αυτό το double χ1, χ2, χ. Αντίστοιχες τιμές για του ψ θα πρέπει να είναι και αυτές μεταβλητές διπλής ακρίβειας. Η διαδικασία είναι επαναληπτική, οπότε θα ξεκινήσουμε εδώ την επανάληψη από το 1. Το 0 θεωρούμε ότι είναι οι τιμές που δίνει ο χρήστης, δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου, αν και αυτό είναι δικό σας θέμα να το βάλετε από το 0 ή από το 1. Έχω σε συγκεκριμένο παράδειγμα προτιμώ το 1. Λοιπόν, και χρησιμοποιώ επίσης και μια μεταβλητή true-false, την μια δηλαδή μεταβλητή bool, την root-found. Εδώ ξεκινάμε από το false, που σημαίνει, την δηλώνουμε αυτή τη μεταβλητή, έτσι ώστε να έχουμε μια μεταβλητή ελέγχου μέσα στο πρόγραμμά μας για το αν βρήκαμε ή δεν βρήκαμε ρίζα. Προς το παρόν ξεκινάμε με την τιμή false, που σημαίνει ότι εκ των προτέρων δεν έχουμε βρει ρίζα, δεν το ξέρουμε αν έχουμε βρει ρίζα. Λοιπόν, οι γραμμές 24 και 25 που βλέπετε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μήνυμα έναρξης του προγράμματος που λέει ότι αυτό το πρόγραμμα θα βρει ρίζα με την μέθοδο της διχοτόμησης, δώσε μου σε παρακαλώ τα όρια για να ξεκινήσω.
όπως και το κάνει εδώ κάτω στις γραμμές 27 μέχρι 31, δώσε μου το χ1 και το χ2. Σας έχω πει πολλές φορές ότι όλα αυτά εδώ, τα C-out και τα λοιπά, δηλαδή η έξοδος μηνυμάτων στο χρήστη, πολλές φορές είναι περιττή για σας που ξεκινάτε να γράφετε ένα πρόγραμμα, γιατί ξέρετε τι κάνετε αυτή τη στιγμή που το κάνετε. Ωστόσο, όταν θα καλέσετε το πρόγραμμα μετά από πολύ καιρό, κατά πάσα πιθανότητα θα το έχετε ξεχάσει, όπως επίσης θα το ξέρει και αυτός που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα, οπότε καλό είναι να τα γράφουμε αυτά τα πράγματα. Υπολογίζουμε τώρα εδώ, αφού έχουμε πάρει το χ1 και το χ2, τις τιμές του ψ1 και του ψ2, πάνω στο χ δηλαδή, και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, τους ελέγχους που έχουμε πει. Η γραμμή 36, κυρίες και κύριοι, ελέγχει αν το χ1 είναι ρίζα της εξίσωσης, αν δηλαδή με λίγα λόγια το ψ1 είναι 0, τότε η διαδικασία καλό να τερματίσει εδώ, το χ1 είναι ρίζα, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε παραπάνω με τη διαδικασία της διχοτόμησης, το χ, η ρίζα που ψάχνουμε με λίγα λόγια είναι το χ1, θα ορίσουμε τη μεταβλητή ελέγχου όπως την έχουμε ονομάσει πριν, το root found σαν true, να πάρει τη τιμή true, και δεν θα εκτελέσουμε κανένα από τους παρακάτω ελέγχους εδώ που είναι με το else if, το else κτλ. Το πρόγραμμα θα πάει παρακάτω που τερματίζεται. Αν ωστόσο αυτή η συνθήκη είναι ψευδής, θα πάμε να ελέγξουμε τώρα στη γραμμή 41 μια άλλη συνθήκη για το αν το ψ2 είναι 0, επομένως αν το άνω όριο της, το άνω όριο των χ που έχουμε δώσει είναι 0. Σε αυτή την περίπτωση θα θέσουμε τη τιμή χ ίση με το χ2, το άνω όριο δηλαδή, θα πούμε πάλι ότι το root found είναι true, ότι έχουμε βρει την ρίζα, και επίσης επειδή αυτή η παράσταση θα είναι αληθής, δεν θα ελεγχθούν οι από κάτω παραστάσεις στο else. Αν ωστόσο ούτε το ψ1 ούτε το ψ2 είναι 0, οπότε επομένως και η παράσταση ψ1 επί ψ2 δεν είναι 0, θα είναι είτε θετική είτε αρνητική, θα ελέγξουμε τώρα αν μπορούμε να εφαρμόσουμε ή όχι την μέθοδο της διχοτόμησης. Όπως είπαμε πριν, αν αυτή η παράσταση έχει θετικό πρόσημο, θετική τιμή, τότε η μέθοδος της διχοτόμησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι ανάμεσα στο χ1 και στο χ2 δεν υπάρχει ρίζα της εξίσωσης. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο σύμφωνα με το θεώρημα της ενδιάμεσης τιμής. Οπότε και τερματίζουμε το πρόγραμμα, εδώ γράφουμε ένα return 0 και τερματίζεται το πρόγραμμα. Λοιπόν, παρακάτω κυρίες και κύριοι, έχουμε μονάχα την περίπτωση όπου το ψ1 επί ψ2 δεν είναι ούτε 0 και είναι επίσης δεν είναι και θετικό, επομένως θα είναι αρνητικό. Σε αυτή την περίπτωση η μέθοδος της διχοτόμησης εγγυάται σίγουρα ότι έχουμε βρει, ότι υπάρχει μια ρίζα και θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Η μέθοδος της διχοτόμησης είναι μια επαναληπτική διαδικασία, δηλαδή προσεγγίζει σταδιακά το χ, την ρίζα, κάνοντας αυτούς τους υπολογισμούς που έχουμε προαναφέρει και θα δείξουμε τώρα και στο πρόγραμμα πώς αυτοί γίνονται. Για λόγους που έχουν να κάνουν καθαρά με την εκπαίδευσή μας, να βλέπουμε δηλαδή αυτή τη διαδικασία, θα εμφανίσουμε στην οθόνη του υπολογιστή, κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, κάτι βέβαια που δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε όταν ξέρουμε πώς η διαδικασία δουλεύει. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αυτές οι επικεφαλίδες εδώ εκτύπωση καθώς τρέχει το πρόγραμμα, στο 54 και στο 55, το printf, όπου το i είναι ο αριθμός της επανάληψης, το χ είναι η τρέχουσα εκτίμηση που έχουμε για την τιμή της ρίζας και το ψ είναι η τιμή του f του χ, με λίγα λόγια πόσο κοντά, το ψ θα μας λέει πόσο κοντά είμαστε στο 0. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, η επανάληψη γίνεται μέσα σε ένα βρόγχο που μπορεί να είναι ο βρόγχος do while ή μπορεί να είναι και ένας άλλος βρόγχος. Είναι προτιμότερο να το κάνουμε με το βρόγχο do while. Ξεκινάει εδώ στο 57 όπως βλέπετε και τερματίζει εδώ στο 89. Ο βρόγχος αυτός επαναλαμβάνεται όσο η τιμή της μεταβλητής root found, της μεταβλητής ελέγχου, είναι false. Όταν αυτή η μεταβλητή δεν θα είναι false και θα γίνει true, θα βρεθεί ρίζα δηλαδή, ο βρόγχος θα τερματιστεί. Πώς κάνουμε τώρα πώς εφαρμόζουμε αυτή τη διαδικασία? Πάρα πολύ απλά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία τιμή χ1 και χ2, πάνω στις οποίες τιμές το ψ1 και το ψ2 είναι τερόσημα. Το πρώτο βήμα που το οποίο κάνουμε είναι να υπολογίσουμε τιμές, το μέσο τους. Προσέξτε λίγο ότι εδώ προτιμούμε το χ1 συν χ2 και όχι το χ1 συν χ2 δια 2. Προφανώς δεν είναι λάθος να το γράψετε έτσι.
Αλλά όπως έχουμε πει στο μάθημα και άλλες φορές, γενικά είναι προτιμότερο από προγραμματιστική άποψη και πιο αποτελεσματικό να γράφετε τη μέση τιμή με αυτόν εδώ τον τρόπο, σαν πολλαπλασιασμό και όχι σαν διαίρεση. Υπολογίζουμε τώρα αυτή την τιμή, γιατί και αυτή μπορεί να είναι 0, δηλαδή η μέση τιμή μπορεί να είναι 0. Και την τυπώνουμε εδώ. Είπαμε ότι στην πρώτη επανάληψη της διαδικασίας, το I δηλαδή ίσον 1 όπως το έχουμε ξεκινήσει, το Χ είναι τόσο, αυτή η μέση τιμή, και το Ψ είναι τόσο. Πάμε τώρα να ελέγξουμε αυτά τα οποία μπορεί πιθανά να συμβαίνουν. Το Ψ μπορεί να είναι 0, μπορεί δηλαδή να έχουμε βρει την ρίζα απλά κάνοντας ένα μέσο όρο, μια μέση τιμή. Σε αυτή την περίπτωση το root find είναι true, επομένως εδώ δεν θα εκτελεστεί άλλη τιμή, άλλη επανάληψη των βρόχων εφόσον εδώ είναι true. Θα πρέπει να διασπάσουμε να βγούμε από τον βρόχο, να μην πάμε παρακάτω με λίγα λόγια. Αν όμως αυτό δεν είναι 0, τότε θα εξετάσουμε κυρίες και κύριοι την περίπτωση που είναι είτε ομόσημο είτε ετερόσημο με το Χ1, με την τιμή στο Χ1, δηλαδή με το Ψ1. Εξίσου ανάλογα θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και με το Ψ2, δεν έχει σημασία, είτε με το ένα είτε με τον άλλο τρόπο μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Αν λοιπόν το Ψ και το Ψ1 είναι ομόσημα, τότε κυρίες και κύριοι το Χ1 θα πάρει την τιμή του Χ. Διαφορετικά, αν είναι ετερόσημα, το Χ2 θα πάρει την τιμή του Χ. Μετά από την εκτέλεση αυτού του if που ξεκινάει εδώ στο LCF, συγγνώμη, στο 68 και τελειώνει εδώ, τα όρια του διαστήματος θα έχουν αλλάξει. Είτε το Χ1 είτε το Χ2 θα έχουν μετακινηθεί. Και μάλιστα θα έχουν μετακινηθεί προς το μέσο όρο του Χ1 και Χ2. Με λίγα λόγια, το εύρος του διαστήματος θα υποδιπλασιαστεί, θα γίνει το μισό. Υπολογίζουμε ξανά το Ψ1 ως προς το Χ1 και κάνουμε κυρίες και κύριοι εδώ αυτόν εδώ τον έλεγχο. Τι μας λέει αυτός εδώ ο έλεγχος? Ότι αν η μέση τιμή, και πάλι βλέπετε χρησιμοποιώ τον πολλαπλασιασμό, το 0,5 επί απόλυτη τιμή του Χ1 μείον Χ2, αν το μισό αυτής της απόλυτης τιμής είναι μικρότερο από το όριο σφάλματος, από το όριο ανοχής που έχουμε θέσει, τη μεταβλητή τόλ, την οποία σας υπενθυμίζω την έχουμε ορίσει εδώ ως μια σταθερά, σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τιμή της μέσα στο πρόγραμμα, υπενθύμησε και σε αυτό. Αυτό εδώ, αν η τιμή αυτή της απόλυτης διαφοράς είναι μικρότερη από αυτή την ποσότητα, τότε θεωρούμε ότι το Χ2 είναι τόσο πολύ κοντά στο Χ1 που δεν έχει νόημα να ξαναβρίσκουμε την διαφορά τους. Το Χ, με λίγα λόγια, που έχουμε βρει ήδη, είτε σαν Χ1 είτε σαν Χ2, είναι ικανή και καλή προσέγγιση της ρίζας που θέλουμε να υπολογίσουμε. Και σταματάμε τη διαδικασία εδώ. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι σε αρκετές εκδοχές της μεθόδου αυτής μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε ότι δεν υπάρχει αυτός ο όρος εδώ, πράγμα το οποίο δεν είναι και πολύ σωστό. Μπορείτε να δείτε επίσης ότι δεν ελέγχουμε απλά την απόλυτη διαφορά, αλλά το απόλυτο σχετικό σφάλμα δύο διαδοχικών προσεγγίσεων, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που σας δείχνω εγώ εδώ, και το οποίο είναι σαφώς μια άσκηση που θα έχουμε σε αυτό το μέρος του μαθήματος, την οποία πρέπει να υλοποιήσετε και να μου δείξετε πώς την υλοποιείτε. Όπως επίσης το σημείο αυτό εδώ έχουν ήδη, προσέξτε, αλλάξει λίγο τα όρια του Χ1 και του Χ2, δηλαδή είτε το Χ1 είτε το Χ2 είναι αλλιώς. Οπότε στο σημείο εδώ μπορείτε πάλι να υπολογίσετε την τιμή του Χ, αν και δεν είναι και πολύ απαραίτητο, δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Πάντως, αν ισχύει αυτή εδώ η παράσταση, τότε θεωρούμε, σας λέω, ότι το Χ είναι μια ικανοποιητική προσέγγιση της ρίζας της εξίσωσης. Γι' αυτό και θέτουμε αυτή τη μεταβλητή να πάρει την τιμή true και με το break βγαίνουμε από το βρόχο. Θα πούμε σε λίγο τι κάνει αυτό εδώ πέρα το if, αλλά εάν θα το παρακάψουμε δηλαδή προς το παρόν, αυτός ο έλεγχος εδώ με το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων. Στη συνέχεια, προσέξτε λίγο ότι θα πρέπει να αυξήσουμε λίγο τον αριθμό της επανάληψης κατά μία μονάδα, να κάνουμε δηλαδή την μοναδιά επαύξηση, για να ξανατρέξει ο βρόχος, να επαναληφθεί ο βρόχος, αν αυτή εδώ η παράσταση είναι false, αν δηλαδή είμαστε ακόμα μακριά από την προσέγγιση. Τέλος, κυρίες και κύριοι, στο τέλος, αν αυτή η μεταβλητή είναι true, θα την τυπώσουμε και πάλι. Πριν εξηγήσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες στον κώδικα, θα τρέξουμε μία φορά το πρόγραμμα για να το δείτε.
Ας γυρίσουμε λοιπόν λίγο εδώ. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα ότι ανάμεσα στην τιμή 1 που είναι εδώ και στην τιμή 4 που είναι εδώ έχουμε μία ρίζα που είναι το 3. Ας προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Για κοιτάξτε λίγο εδώ, ας το εκτελέσουμε το πρόγραμμα, μεταγλώτηση και εκτέλεση. Θα δώσουμε δηλαδή στην τιμή του Χ1 το 1 και στην τιμή του Χ2 το 4. Ανάμεσά τους περιμένουμε να βρούμε μία ρίζα. Το πρόγραμμα θα μας τυπώσει μία λίστα τιμών του Χ και του Ψ μαζί με τον αριθμό της επανάληψης όπως είχαμε δει πριν. Το 1 και το 4 έχουν μέσα στη τιμή το 5, είναι η πρώτη εκτίμηση της ρίζας εδώ το 2,5. Στο σημείο 2,5 το Ψ, το F του Χ είναι 5,62, αρκετά μακριά από το 0. Οπότε θα πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, η επανάληψη μας λέει το εξής, όπως είχαμε πει και πριν, είτε την τιμή του 1 είτε την τιμή του 4 θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε με την τιμή του 2,5 ανάλογα με το πρόσημο το οποίο έχουμε πάρει. Εδώ βλέπουμε ότι είμαστε πάνω από το 0, είναι θετικό δηλαδή αυτή εδώ η τιμή, ακριβώς όπως είναι, αν θυμάστε εδώ στο γράφημα, και η τιμή του 1, επομένως θα πρέπει να αντικατασταθεί το 1. Και εδώ που ήμασταν, συγγνώμη, αντικαθιστούμε λοιπόν το 1 με το 2,5, έχουμε τώρα το 4 και το 2,5 σαν όρια, το 4 και το 2,5 μας κάνουν μέση τιμή 3,25, η τιμή είναι αρνητική, τώρα πια πρέπει να αλλάξουμε το 4 με την τιμή 3,25 και είμαστε τώρα πια, βλέπετε, στα όρια είναι ανάμεσα στο 2,5 και στο 3,25. Συνεχώς αυτά τα όρια μικραίνουν, και στο τέλος, όπως βλέπετε, προσεγγίζουμε σταδιακά την τιμή του 3. Εδώ προσέξτε ότι έχουμε εκτιμήσει την ρίζα στο τέλος. Αυτή η διαφορά έχει γίνει πάρα πολύ μικρή, κάτι από κάτω από 1 εκατομμυριοστό, και στο τέλος παίρνουμε την προσέγγιση της ρίζας σαν 2,99 κτλ. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει 14 δεκαδικά ψηφία για την εκτίμηση της, για την εκτύπωση της ρίζας. Προσέξτε λίγο, αν αυτό εδώ το νούμερο το αλλάξετε, το κάνουμε 4 που είναι πολύ λίγο, προφανώς εδώ αυτό θα στρογγυλοποιηθεί στο 3, οπότε να είστε λίγο υποψιασμένοι με τα δεκαδικά ψηφία, πότε είναι ακριβώς και πότε δεν είναι ακριβώς. Εδώ σας λέει με καλύτερη ακρίβεια που έχουμε τα 8 δεκαδικά ψηφία πόσο είναι. Καλό είναι γενικά στο τέλος να παίρνετε με πολλά δεκαδικά ψηφία, ασχετά αν χρησιμοποιείτε λιγότερα, έτσι ώστε να έχετε μια καλύτερη εκτίμηση για το αν βρέθηκε η ρίζα ή όχι και πόσο ακριβώς είναι. Προφανώς βέβαια εδώ ξέρουμε την ακριβή τιμή της ρίζας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν την ξέρουμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι ρίζες είναι ακέραιοι για αριθμοί κτλ. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε λίγο το εξής, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Θα αλλάξω αυτόν εδώ τον αριθμό στο 3. Αυτό σημαίνει ότι τώρα πια θα προσπαθήσουμε να βρούμε την ρίζα με μια μικρότερη ακρίβεια. Η διαδικασία θα τερματιστεί αρκετά νωρίτερα από ό,τι πριν και με λιγότερη ακρίβεια, διότι τώρα πια συζητάμε αν αυτή η διαφορά ανάμεσα στο Χ1 και στο Χ2 είναι μικρότερη από ένα χιλιοστό. Οπότε, όχι ένα εκατομμυριοστό που ήταν πριν. Οπότε θα πάρουμε μια ρίζα με μικρότερη ακρίβεια σε σχέση με αυτή που είχαμε πριν, αλλά θα κάνουμε λιγότερες επαναλήψεις. Όταν μεγαλώσει αυτό εδώ, για παράδειγμα στο κάνουμε 12 που είναι ένα 3 εκατομμυριοστό, θα γίνουν περισσότερες επαναλήψεις, αλλά θα πάρουμε την ρίζα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Βλέπετε ότι φτάσαμε εδώ στο 41 και προσέξτε λίγο, παρόλο που εδώ τώρα στα 8 δεκαδικά ψηφία αυτό φαίνεται σαν 3,0, στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς 3, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά στο 3 και βλέπετε ότι εδώ στα 2 τελικά ψηφία δεν είναι 9, είναι 5 κτλ. Συμπερασματικά να πούμε αυτό που πολλές φορές έχουμε πει στο μάθημα, ότι χρησιμοποιώντας αριθμούς κινητής υποδιαστολής, χρησιμοποιώντας τέτοιες προσεγγίσεις, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τις ακριβές λύσεις, κυρίως με τους ακεραίους που πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, ξαναγυρνώντας εδώ στο 6, θα σας πω τώρα λίγο το εξής. Είδατε ότι αλλάζει το πλήθος των επαναλήψεων ανάλογα με το, με την μεταβλητή τόλ, με το πόσο ανεκτικοί είμαστε στο σφάλμα της μεθόδου.
Το πλήθος των επαναλήψεων, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι το οποίο πρέπει πάντοτε να ελέγχεται σε διαδικασίες που ψάχνετε σύγκληση. Η μέθοδος της διχοτόμου θα σας δώσει αποτέλεσμα το οποίο συγκλίνει, ακόμα κι αν χρειαστεί πάρα πολλές φορές να επαναλάβετε τη διαδικασία. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε τώρα ότι ψάχνουμε την τιμή 5. Κοιτάξτε λίγο, θα πειραματιστούμε τώρα λίγο εδώ στο 5. Τι θα συμβεί αν δώσουμε για παράδειγμα ακριβώς το 5, τι θα συμβεί αν δώσουμε το 4 και το 6 ή αν δώσουμε το 4 και το 6 εκατομμύρια. Κάτι δηλαδή το οποίο θα πάει πολύ πιο πάνω, προς το άπειρο. Για κοιτάξτε λίγο. Αν εδώ δώσουμε για παράδειγμα το 5 και το 6, το 5 είναι ήδη ρίζα. Η διαδικασία, κυρίες και κύριοι, θα τερματιστεί προώρα. Βλέπετε, δεν έχουμε κάνει την διαδικασία της επανάληψης του βρόχου, γιατί ισχύει αυτή εδώ η συνθήκη. Αυτή εδώ. Ότι το κάτω όριο είναι ίσο με το 0, root found is on true, οπότε δεν πάμε παρακάτω καθόλου. Απ' την άλλη μεριά, εάν εδώ εκτελέσουμε το πρόγραμμα τώρα πια με το 5 και το 5 και πάλι θα τερματιστεί προώρα η διαδικασία, ακριβώς γιατί το χ1 ίσον είναι 5. Κοιτάξτε όμως τώρα ένα, τι θα γίνει αν εδώ δώσουμε το 5 και το, συγγνώμη, το 4 και το 6. Έχουμε πετύχει μόλις με την πρώτη διαδικασία το αποτέλεσμα, δηλαδή το 4 και το 6 έχουν μέσα τιμή το 5. Το 5 είναι ρίζα, είναι 0 αυτό εδώ. Οπότε εδώ η διαδικασία, κυρίες και κύριοι, σταμάτησε επίσης κάπως προώρα, γιατί πολύ γρήγορα βρήκαμε αυτή τη μέση τιμή. Τώρα τι θα γίνει αν εδώ δώσουμε το 5 και μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή, για παράδειγμα όχι το 6 αλλά το 6 εκατομμύρια. Συγγνώμη λίγο, όχι το 5, το 4, γιατί το 5 είναι ρίζα, το 4 και το, έκανα λάθος πριν, το είπα και το άλλαξα στην πορεία, και το 6 εκατομμύρια. Θα δείτε ότι χρειαστήκαμε 42 επαναλήψεις του βρόχου και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει από πολύ μεγάλες τιμές και το καθεξής. Παρόλο λοιπόν που το 4 είναι πολύ κοντά στη ρίζα της εξίσωσης σε σχέση με το 6 εκατομμύρια κτλ., η μέθοδος αποτυχάνει να το αντιληφθεί αυτό εδώ το ενδεχόμενο. Δηλαδή δεν παίρνει υπόψη η διαδικασία της διχοτόμου πόσο κοντά είναι μία τιμή στην ρίζα σε σχέση με την άλλη. Επαναλαμβάνει όλες αυτές εδώ τις επαναλήψεις περιτά. Αυτό έχετε υπόψη είναι ότι είναι ένα μειονέκτημα της μεθόδου και δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν εδώ δώσω τη ρίζα 4,999, το οποίο είναι μια εξαιρετικά καλή προσέγγιση της ρίζας του 5 στο 1 χιλιοστό, και από κάτω για παράδειγμα την τιμή του 60, πάμε στο 6 εκατομμύρια, το οποίο είναι μια πολύ άστοχη προσέγγιση, πάλι θα κάνουμε όλες αυτές εδώ τις επαναλήψεις για να ξεκινήσουμε από το 4,99 και να καταλήξουμε στο 5,00 κάτι. Δηλαδή, κάνουμε πάρα πολλές επαναλήψεις άστοχα. Αυτό έχετε υπόψη ότι είναι ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου και όπως επίσης ότι γενικά η μέθοδος της διχοτόμησης είναι μια αργή διαδικασία. Ακριβώς επειδή δεν παίρνει υπόψη τους πόσο κοντά είμαστε στη ρίζα ή όχι. Από την άλλη μεριά, στα πλεονεκτήματα της μεθόδου να πιστώσουμε το γεγονός ότι συγκλίνει πάντοτε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, αν το ψ1 και το ψ2 είναι ετερόσημα, να μην δεν βρούμε τελικά ρίζα. Σε διαδικασίες όμως, κυρίες και κύριοι, που δεν έχουμε καλή εκτίμηση ή δεν ξέρουμε το πλήθος των επαναλήψεων που απαιτούνται, καλό είναι να ελέγχουμε αυτή τη διαδικασία επανάληψης με ένα μέγιστο δυνατό αριθμό επαναλήψεων. Αυτή η μεταβλητή που έχουμε δώσει εδώ, αυτή η τιμή της παράστασης MaxRep 1000, μας λέει ότι θα επαναλάβουμε τη διαδικασία 1000 φορές, και βέβαια δεν μας το λέει εδώ, μας το λέει εδώ, μάλλον το πολύ 1000 φορές. Πριν δηλαδή κάνουμε τον έλεγχο εδώ στο while, ελέγχουμε αυτή την παράσταση ότι αν το i έχει πια φτάσει την τιμή του max rep του 1000, τότε θα σταματήσουμε, θα κάνουμε break τον βρόχο, δεν θα πάμε παρακάτω και θα αφήσουμε ένα μήνυμα το οποίο λέει stop, ξεπεράστηκε το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων. Δεν θα κάνω δηλαδή τη συνέχεια, γιατί πρέπει να έχεις και εσύ υπόψη σου που το τρέχεις ότι έχω κάνει ήδη τόσες και μήπως είναι πολλές, μήπως κάτι άλλο συμβαίνει κτλ. Για παράδειγμα, αν αυτός ήταν εδώ ένας μικρός αριθμός επαναλήψεων, 10, θα δείτε ότι σε αυτό που είχαμε κάνει πριν, στο 4
και στο 6 εκατομμύρια. Αν νομίζω έβαλα λιγότερο, 600.000, δεν πειράζει, ναι. Βλέπω ότι σταματάμε εδώ, είμαστε ακόμα στο 589. Ξεκινήσαμε σαν εκτίμηση της ρίζος με το 4 και φτάσαμε στο 589, που μακρυνθήκαμε δηλαδή αντί να πλησιάσουμε, γιατί ξεπεράστηκε το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων. Αυτό που θέλω να σας πω στο σημείο αυτό είναι το εξής. Πάντοτε καταρχήν να χρησιμοποιείτε ένα τέτοιον έλεγχο όταν μπαίνετε σε μια διαδικασία επαναληπτική, όταν δηλαδή προσπαθείτε να βρείτε σύγκληση μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας, μέσω μιας ακολουθίας. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη ότι είναι καλό να το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, γιατί σε πολλές άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο λογισμικό, κάποιο άλλο πρόγραμμα κτλ., εκεί πιθανότατα, αυτές οι όχι πιθανότατα, σχεδόν σίγουρα, αυτές οι διαδικασίες που αυτοματοποιημένα εσείς εκτελείτε έχουν μέσα τους τέτοιους ελέγχους και με το tolerance και με το max repetition, με το μέγιστο αριθμό των επαναλήψεων ή iteration κτλ. Μπορεί για παράδειγμα εδώ σε πολλές περιπτώσεις να το δείτε αυτό εδώ τη μεταβλητή σαν max iter, μέγιστο πλήθος επαναλήψεων δηλαδή, το οποίο να σας πω μάλλον είναι και πιο σωστό. Από το να γράφουμε repetitions, να γράφουμε iterations δηλαδή, όχι μάλλον, σίγουρα. Και να κλείσω λίγο το εξής. Ελέγξετε λίγο τις τιμές αυτών των μεταβλητών, να είστε σε θέση δηλαδή να καλείτε τις αντίστοιχες διαδικασίες, αλλάζοντας είτε αυτό τον όρο που σημαίνει πιο αργή σύγκληση αλλά πιο καλή ακρίβεια, είτε αυτόν τον όρο που σημαίνει μεγαλώνοντάς τον θα κάνετε περισσότερες επαναλήψεις, που σημαίνει ότι θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε το αποτέλεσμά σας. Ενώ πριν δηλαδή η διαδικασία σταμάτησε πρόωρα χωρίς να πάρουμε τη ρίζα της εξίσωσης, εδώ όπως βλέπετε τώρα πάλι με το 4 και το, ας το βάλουμε πάλι 600.000, θα φτάσετε στη ρίζα της εξίσωσης, γιατί δεν μπορούσατε να το βρείτε με τις 10 επαναλήψεις, αλλά μπορείτε να το βρείτε με τις 39. Πιθανό αυτό να μην χρειάζεται μόνο να πάει στο 10 ή στο 100 ή στο 1000, κυρίες και κύριοι. Το 1000 γενικά είναι μια, ας το πούμε, προεπιλεγμένη τιμή σε πάρα πολλές διαδικασίες. Πιθανά να χρειάζεται να πάει και στο 10.000 και στο 100.000. Τέλος, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι εφόσον έχουμε αυτή τη μέθοδο, μπορούμε προφανώς να χρησιμοποιήσουμε άλλες συναρτήσεις εδώ. Δεν είναι ανάγκη να γράφουμε την πολυολυμπική συνάρτηση που σας έδειξα εδώ πέρα. Είτε πιο απλές, όπως για παράδειγμα είναι αυτή εδώ. Τι σας θυμίζει αυτή εδώ η παράσταση? Το χι τετράγωνο μείον 2 ισό με το 0. Αν προσπαθήσουμε να τη λύσουμε, θα βρούμε την τετραγωνική ρίζα του 2. Α, το αποτέλεσμα. Τέτοιες παραστάσεις δεν σας κρύβω ότι έχουν σίγουρη ρίζα. Όταν δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε την ρίζα του νη, ενός του ρίζα του χ, αν θέλετε, τότε η ρίζα στο θετικό μέρος του άξονα είναι πάντοτε ανάμεσα στο 0 και στο χ. Δηλαδή, αν εδώ δώσω το 0 και το 2, υποχρεωτικά θα βρω μία ρίζα εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν βρω ρίζα ανάμεσα στο 0 και στο 2, που το οποίο βέβαια είναι το 1,41 περίπου κτλ. Αντίστοιχα, μπορούμε να βρούμε την τρίτη ρίζα του 2 στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Για παράδειγμα, πάλι το 0 και το 2. Και να βρούμε το 1,25 και ούτω καθεξής. Από εκεί και μετά έχετε υπόψη σας ότι αυτή τη διαδικασία τη χρησιμοποιούμε βέβαια σε πολυολυμπικές συναρτήσεις, αλλά και σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε μη κανονικά πολυόνυμα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Εκεί όπου για παράδειγμα έχουμε τέτοιες παραστάσεις, χ μείον χ μείον, ας βάλουμε λίγο αυτήν εδώ την παράσταση, μισό λεπτάκι, ας το γράψουμε καλύτερα σαν εκθετικά, ας το γράψουμε έτσι, αυτό είναι το χ στο τετράγωνο, μείον τη ρίζα του χ, χ στην 0,5, ένα δεύτερο είναι η ρίζα του χ, συν 1. Για να δούμε λίγο εδώ τι έχουμε τώρα. Αν για παράδειγμα προσπαθήσουμε να βρούμε μία ρίζα ανάμεσα στο 0 και στο 10, θα δούμε πολύ απλά ότι έχουμε τι πράγμα. Έχουμε τι? Ομόσημο. Πού είναι οι ρίζες αυτές της εξίσωσης, τι πρέπει να κάνουμε? Σας θυμίζω και πάλι ότι δεν ξεκινάμε έτσι. Ξεκινάμε από το γράφημα της παράστασης. Πώς είναι η γραφική παράσταση αυτής της παράστασης? Έχει ρίζα, δεν έχει, μήπως παντού είναι θετικές τιμές? Αν προσπαθήσουμε εδώ με το μαξίμα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε αυτό το γράφημα, έτσι λίγο σύντομα,
Είπαμε ότι έχουμε το χ στο τετράγωνο, συγγνώμη λίγο, μείον το χ στο 0,5 συν 1, και ας πούμε ότι θέλουμε να το γράφουμε από το μείον 10 στο 10. Όπως βλέπετε εδώ, δεν έχουμε τι, ρίζα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, μην προσπαθείτε να βρείτε, δηλαδή όλες οι τιμές είναι θετικές. Μην προσπαθείτε να βρείτε ρίζα όταν δεν υπάρχει αυτή εδώ πέρα ρίζα. Κάντε ένα γράφημα πρώτα. Αν αντίθετα, κυρίες και κύριοι, εδώ είχαμε το μείον 1, τα πράγματα τώρα λίγο θα αλλάξουν. Αν γυρίσουμε πάλι εδώ στο μαξίμα και ξαναεκτελέσουμε το γράφημα, θα το δείτε. Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι τιμές είναι λίγο πιο κάτω και ούτω καθεξής. Και αν εδώ είχαμε μια παράσταση που μην πάμε μέχρι το 10, ας πούμε λίγο ότι είμαστε μέχρι το 2. Ψάξουμε λίγο στη θετική περιοχή, για παράδειγμα, αυτό εδώ. Και πάλι βλέπετε ότι εδώ δεν έχουμε ρίζα, οπότε έχετε υπόψη, σας λέω ξανά, ότι πριν κάνουμε το γράφημα δεν ψάχνουμε ρίζες. Λοιπόν, για να κάνουμε όμως τη μεγάλη συζήτηση μικρή, θα αφαιρέσουμε από εδώ το 2, όπου είναι η τελική μας μορφή, δηλαδή το χ τετράγωνο μείον μία ρίζα χ μείον 2. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, χ τετράγωνο μείον ρίζα χ μείον 2 θα πάρουμε αυτήν εδώ την παράσταση, όπως και πριν με το μείον 1. Η ρίζα που ψάχνουμε στη θετική περιοχή είναι αυτή εδώ. Όπως βλέπετε, είναι ανάμεσα στο 1 και στο 2 περίπου. Και σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, αν εκτελέσουμε αυτό εδώ το πρόγραμμα στο 0 και στο 2, θα πάρουμε αυτήν εδώ τη ρίζα, το 1,83 περίπου. Υπενθυμίζω, δεν ξεκινάμε τη διαδικασία αν δεν έχουμε ένα γράφημα, να έχουμε μια ιδέα για το πού περίπου είναι αυτές οι ρίζες που ψάχνουμε, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν κτλ. Χρησιμοποιούμε λίγο τις γνώσεις μας από τα στοιχειώδη μαθηματικά για το ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές ρίζες της εξίσου, αν είναι φραγμένες από κάποιο λόγο και ούτω καθεξής. Άλλη παράσταση, κυρίες και κύριοι, που θα κλείσουμε αυτό εδώ πέρα το μάθημα, είναι μια συνάρτηση την οποία πολύ συχνά θα δείτε, πιθανά αν βρείτε σημειώσεις και, ή άλλα παραδείγματα γενικά για τη μέθοδο της διχοτόμησης. Χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία πάρα πολύ συχνά αυτή εδώ η παράσταση. Δηλαδή, το A στη χ μείον χ μείον 2. Και πάλι θα ανοίξουμε λίγο αυτό εδώ το πρόγραμμα ή ένα οποιοδήποτε άλλο, το GUplot ή ακόμα και με το Excel, με το Calc, με κάποιο τρόπο δείτε λίγο πώς είναι το γράφημα της παράστασης το οποίο ψάχνουμε. Λοιπόν, X χ μείον χ μείον 2 και πάλι ας δούμε λίγο τη θετική περιοχή για το χ από το 0 μέχρι το 10. Σε αυτή την περίπτωση είστε εδώ, πολύ μεγάλη τιμή όπως βλέπετε εδώ πέρα, θα κατεβούμε λίγο κάτω. Νάτο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαστε ακόμα σε αρνητικές τιμές. Θα πειραματιστούμε λίγο και η τιμή που ψάχνουμε να βρούμε, όπως βλέπετε, είναι σίγουρα ανάμεσα στο 0 και στο 2 ή αν θέλετε ανάμεσα στο 0,5 και στο 1,5. Όσο πιο μικρά είναι αυτά τα όρια, όσο πιο καλή εκτίμηση δίνεται δηλαδή, τόσο καλύτερα και πιο γρήγορα θα συγκλίνει η μέθοδος σας. Οπότε πάρα πολύ απλά. Αν τώρα θέλουμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα για να βρούμε τη ρίζα αυτής της εξίσωσης, θα μεταβούμε εδώ στο πρόγραμμα, θα το εκτελέσουμε και θα δώσουμε σαν αρχικές τιμές το 0,5 και το 1,5 και θα πάρουμε σαν ρίζα το περίπου το 1,146 και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, σας υπενθυμίζω ότι η μέθοδος της διχοτόμησης για συνεχείς, πάντοτε μιλάμε συναρτήσεις, για συνεχείς συναρτήσεις, αν τις δώσετε δύο όρια, ένα εύρος τιμών, στο οποίο η συνάρτηση έχει ετερόσημο πρόσημο, θα συγκλίνει σίγουρα, έστω αργά, αλλά θα συγκλίνει και θα σας δώσει μια καλή εκτίμηση για τη ρίζα, είτε ακριβώς, είτε μια πάρα πολύ καλή της προσέγγιση. Πειραματιστείτε λίγο με τη μέθοδο και με όλα αυτά που έχουμε πει ως προς τις προεκτάσεις της. Στην ιστοσελίδα του μαθήματος θα δείτε επίσης πολλά σχετικά
links και αναφορές στο διαδίκτυο και σε βιβλιογραφία, είτε σε σημειώσεις, για παράδειγμα, που μπορείτε να βρείτε από το δικό μας πανεπιστήμιο, από τον καθηγητή κύριο Ακρίβη, για παράδειγμα, στο τμήμα των μηχανικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή και από διάφορα άλλα πανεπιστήμια. Σας έχω δώσει και από την Κρήτη και από την Πάτρα και από τη Θεσσαλονίκη και από το εξωτερικό, από παντού. Υπάρχουν διάφοροι σύνδεσμοι επίσης σχετικά με οπτικοποίηση αυτής της μεθόδου, να τη δείτε λίγο έτσι πιο περιγραφική και πιο καλλιτεχνικά όσον αφορά την αναπαράστασή της. Και βέβαια διάφορες επεκτάσεις και τροποποιήσεις που πρέπει να κάνουμε στον κώδικα έτσι όπως τον έχουμε δώσει εδώ, το οποίο σας το ξαναλέω είναι μεν λειτουργικός, αλλά χρήζει αρκετών ακόμα έτσι βελτιώσεων όσον αφορά την τελειότητα της μεθόδου, αλλά τον άφησα κάπως απλό για να είναι περισσότερο εύκολο στο να καταλάβετε λίγο τι κάνει και πώς μπορείτε να τον αναπαράγετε με κάποια σχετική ευκολία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το μάθημα σχετικά με τη μέθοδο της τυχοτόμησης.